Καλωσορίζουμε από το portal902.gr την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Κυρία Βαλαβάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση καθώς είμαστε μία μέρα μετά την έναρξη της τηλεκπαίδευσης στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Μία διαδικασία που αποδείχθηκε όπως και στα γυμνάσια και στα λύκεια σε φιάσκο εκ μέρους της κυβέρνησης, γιατί είδαμε πάλι ότι παρουσιάστηκαν μία σειρά προβλήματα. Τι εικόνα έχετε εσείς? Και λίγα λέτε. Mm-hmm. Η λέξη φιάσκο δεν ξέρω αν μπορεί να περιγράψει. Θα μπορούσαμε να πούμε τρέλα. Θα μπορούσαμε με τρεις λέξεις να περιγράψουμε την χθεσινή κατάσταση, αλλά και τη σημερινή και έτσι όπως φαίνεται και των επόμενων ημερών που θα ζήσουν οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, αν τώρα δεν πάρει τα μέτρα η κυβέρνηση. Αγωνία, πλήρη ανισοτιμία για τα παιδιά μας και μεγάλη αγανάκτηση και από τους γονείς και από τους μαθητές που απαξιώνεται η μόρφωση και στα μάτια τους το σχολείο, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Βιώσαμε καταστάσεις και χθες και σήμερα με γονείς να αναγκαστούν να φύγουν πιο νωρίς από τις δουλειές τους για να βοηθήσουν τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους μαθητές. Καταλαβαίνετε ότι η σύγχρονη εκπαίδευση δεν είναι το ίδιο με την ασύγχρονη εκπαίδευση που είχαμε στην προηγούμενη πανδημία. Ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία. Να βοηθήσουν λοιπόν τους μαθητές σε όλο αυτό το τεχνολογικό, με πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί όπως ξέρετε και τα λέγαμε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχει κάθε νοικοκυριό τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και δεν οφείλει να έχει. Και δεν μιλάμε μόνο για τα μέσα, μιλάμε και για το ίντερνετ και τις γραμμές του ίντερνετ. Ναι. Εγώ για να μιλήσουμε σήμερα αναγκάστηκα να πάω στη δουλειά μου, γιατί εκτός από ότι δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός άλλος στο σπίτι, δεν μπορεί να σηκώσει γραμμή ίντερνετ σε όλα τα νοικοκυριά, στα αστικά κέντρα. Πολύ περισσότερο για την επαρχία, καταλαβαίνετε, ναι. Δύο συνδέσεις WebEx. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Οπότε για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε και αν δεν πάρουν τώρα μέτρα θα συνεχίσουμε να τη βιώνουμε, έχει ευθύνη πλήρη η κυβέρνηση και το Υπουργείο που 8 μήνες τώρα που το λέμε και σαν εκπαιδευτικοί και οι γονείς αλλά και οι μαθητές της κινητοποίησης τους δεν πήραν κανένα μέτρο για να λύσουν το ζήτημα. Εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία και στον 21ο αιώνα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Αν παίρνανε μέτρα με 15 μαθητές ανά τάξη, πλήρη προσωπικό, εκπαιδευτικό και καθαριότητας, να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ήταν μεμονωμένα περιστατικά, είπε αρχικά, και ότι λειτουργήσε η τηλεκπαίδευση. Η εμπειρία τώρα και για τα γυμνάσια, τα λύκη, αλλά και για τα δημοτικά έρχεται να προσθεθεί, είναι ότι δεν λειτουργεί η τηλεκπαίδευση. Πώς σχολιάζετε αυτή τη στάση της κυβέρνησης? Έχετε δίκιο, εδώ και 8 μήνες δεν έκανε τίποτα ούτε στα σχολεία, ούτε εκτός σχολείων. Κοιτάξτε για να προετοιμάσει την κατάσταση. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Στα λαϊκά νοικοκυριά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, τα fake news της κυβέρνησης δεν πιάνουν τόπο. Σε ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχουν πλήρη εικόνα, ναι, άμεση εικόνα για την τηλεκπαίδευση, μπορεί ίσως να πιάσει. Είναι fake news. Η τηλεκπαίδευση δεν προχώρησε. Είναι ένα πρόβλημα από την αρχή. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός για να εξασφαλίσει την ισοτιμία στους μαθητές όλης της χώρας. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε μόνο για την Αττική, που χθες είχαμε δεκάδες τηλεφωνήματα. Θα μιλήσουμε και για όλη την Ελλάδα. Από την Πάτρα, την Κοζάνη, τα Γιάννενα, την Ικαρία. Στο Άργος είχαμε πάρα πολλά χιλιάδες τηλεφωνήματα και σαν ανώτατη συνομοσπονδία αλλά και σαν ομοσπονδία για τα προβλήματα που υπήρξαν. Mm-hmm. Υπάρχουν παραδείγματα, έχουμε καταγγελίες. Το θέμα δεν είναι αυτό να αποδείξουμε κάτι, είναι δεδομένο, το ζει όλη η σχολική κοινότητα. Το θέμα είναι να πάρει τώρα τα μέτρα και σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και τα fake news. Δεν πιάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, η αγανάκτηση των γονιών έχει φτάσει στο κόκκινο. Ήδη έχουμε πληρώσει πάρα πολλά από την τσέπη μας. Αυτή τη στιγμή απαιτούμε ισοτιμία στην εκπαίδευση. Να παθούν τώρα τα αναγκαία μέτρα και να σταματήσει να απαξιώνεται άλλο το ήδη υποβαθμισμένο σχολείο των παιδιών μας. Mm-hmm. Τα μέτρα που ζητάτε είναι συγκεκριμένα. Μπορείτε να μας τα πείτε για να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Λοιπόν, μιλάμε για τεχνολογικό εξοπλισμό με ευθύνη του κράτους για όλους τους μαθητές, χωρίς κανέναν όρο και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν είναι
7 ώρο το μάθημα με ένα τηλέφωνο είτε κινητό είτε σταθερό. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι τον 21ο αιώνα η εκπαίδευση των παιδιών μας. Οφείλει το κράτος τώρα να παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό χωρίς κανέναν όρο και χωρίς καμία προϋπόθεση για τους μαθητές. Και όταν λέμε τεχνολογικό εξοπλισμό, δεν λέμε μόνο λάπτοπ, το μέσο, εννοούμε να διασφαλίσει ίντερνετ σε όλη τη χώρα, για όλους τους μαθητές, γρήγορο ίντερνετ, που η τεχνολογία και η επιστήμη μπορεί να το εξασφαλίσει σήμερα, ώστε να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Και να σας πω και κάτι άλλο, οι οικογένειες έχουν 1, 2, 3 παιδιά, υπάρχουν οικογένειες που είναι και σε τηλεργασία οι γονείς, δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο, ούτε να είμαστε στο δίλημα αν θα δουλέψει ο γονιός ή θα πάρει απουσία ο μαθητής. Σωστά. Επίσης, για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα δεν μπορούν να δίνονται απουσίες. Ναι. Εμείς λέμε να μην υπάρχει καμία απουσία σε μαθητή. Και τρίτο και πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτή τη στιγμή οι γονείς είναι εργαζόμενοι και βιώνουν και δύσκολες συνθήκες στους εργασιακούς τους χώρους. Η άδεια του 2020 έχει τερματίσει, έχει τελειώσει. Ζητάμε από την άδεια, την ειδική άδεια για τους γονείς, να μην μετρηθεί τίποτα από την κανονική. Δηλαδή να είναι έξτρα η ειδική άδεια για να θα μείνουν οι γονείς σπίτι. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει πάντα το αίτημα για να ανοίξουν τα σχολεία με όρους ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, έτσι δεν είναι? Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι 8 μήνες τώρα που δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, και λέμε κανένα μέτρο, ναι, θα μπορούσαν και σήμερα τα σχολεία με 15 μαθητές ανατάξει, με πλήρη εκπαιδευτικό προσωπικό που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες, να λειτουργήσουν με μόνιμο προσωπικό και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει ούτε ένα ευρώ, όπως δεν δίνει για την υγεία μας, να δώσει και για την παιδεία. Δεξιά και αριστερά βλέπουμε καθημερινά ότι μοιράζονται πακτολή χρημάτων. Τόσο για τους μεγαλοκαναλάρχες, όσο και για τους τώρα τελευταία και για, για την ιδιωτική υγεία, κλινικάρχες. Δίνονται δεξιά και αριστερά. Να δοθούν τώρα χρήματα για την εκπαίδευσή μας, γιατί το δικαίωμα στη μόρφωση το έχουν όλα τα παιδιά και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας το στερεί. Μιλάμε για δημόσιο δωρεάν σχολείο που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Μάλιστα. Κυρία Βαλαβάνη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.